και το προσπαθεί και το θέλει και το επικοινωνεί. Και επικοινωνεί κυρίως αυτό που δεν της αρέσει καθόλου. Είναι η Νατάσα Βαλιανίτη. Viaggia veloce, più di una Ducati. Come se si caia, sempre mi ubriachi. Sono un sorrentino quando tu mi parli. Μα σου έκανε και νοήματα. Χαμογέλα λίγο. Χαμογέλα. Δεν με είδες από εκεί πέρα. Χαμογέλα λίγο. Ναι. Και πάνω το κεφαλάκι έτσι, να είσαι χαρούμενη. Να είμαι χαρούμενη. Δεν φαίνεται καθόλου. Ναι. Για δες εκεί τις κάμερες, για πλασαρίσου τα φώτα σου ωραία. Κανονικά λέω. Γλύκανε. Ωραία. Δεν κουνιέται. Δεν μπορείς, ε. Είναι λίγο άβολο, αλλά εντάξει. Θα πάω λίγο πιο μπροστά. Ναι. Εδώ, καλύτερα εγώ. Ωραία. Πολύ καλά. Δεν είμαι καλά φωτισμένη εγώ όμως εδώ. Δεν ωραίο. Νατάσα. Ναι. Πού πηγαίνεις? Εγώ πηγαίνω με το αγόρι μου σε roof garden, σε ξενοδοχείο στο κέντρο, που έχει βραδιά αφιερωμένη στην ιταλική μουσική. Oh. Και... έχουν έρθει bartenders Ιταλοί, τι οι οποίοι φτιάχνουν δικές τους συνταγές κοκτέιλ. Και πάμε το απογευματάκι περίπου... Mixologist, δηλαδή. 7 η ώρα. Ναι. Με το αγόρι μου εκεί, στο roof garden. Πολύ ωραία. Έτσι δεν σε έχω ξαναδεί ποτέ εντυμένη, Νατάσα. Μ' αρέσει. Φτού, φτού, μπράβο. Ευχαριστώ. Μιλάμε εδώ, έχεις κάνει... Α, mix prints, μισό λεπτό, έχεις κάνει να το αφαιρέσω πράγματα. Αυτό, γιατί αυτό είναι το πάνω φόρι μου. Αφαίρεσέ το αν θέλεις, αφαίρεσέ το, φέρε εδώ. Ναι, ναι, ευχαριστώ. Αν και τώρα με αυτά που φοράω, με το φόρμα του λέω δεν μου πάνε αυτά τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Σου κάνω τη χάρη. Δεν ξέρω, βγαίνει εύκολα. Βγήκε. Εντάξει. Θα το φτιάξω. Φτιάξ το, αγάπη μου, φτιάξ το, εσύ καλά. Ορίστε. Ευχαριστώ. Τώρα είσαι έτοιμη? Τώρα είμαι έτοιμη για το κοκτέιλ μου. Δείτε και βαθμολογήστε. Στο είπα εγώ ότι θα είναι πολύ υψηλή βαθμολογία. Ζω το όνειρο. Πιστεύεις έχω το χάρισμα? Τελείως. Κοίταξε, έχω και λίγο το χάρισμα, βλέπω διάφορα πράγματα, αλλά αυτό δεν είναι θέμα χαρίσματος, είναι θέμα αντισήματος. Είναι πολύ ωραίο το σημερινό σου look, σε ό,τι με αφορά και σε ό,τι έχω μάθει μέχρι τώρα. Για να δούμε, έχεις φυσικά 5 από τη Ζέτα, αλλά όμως έχει και 4 από την Μπι, πράγματα που δεν γίνονται συχνά. Αυτό δεν το περίμενα ποτέ. Γιατί εγώ, 4 από τη Σιμών. Και πάμε στη Δήμητρα που έχει βάλει 3. Λοιπόν, το look είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει αυτό το mix print με τη φούστα και το πουκάμισο. Δεν ξέρω αν θα σου άλλαζα κάτι. Πραγματικά, ίσως τα... δεν μου αρέσει που είναι και τα σκουλαρίκια πολύ έντονα και το κολλιά. Ίσως κρατάγα ένα από τα δύο. Ίσως να άλλαζα και την τσάντα. Δηλαδή, η βάση μέσα, πουκάμισο, ζώνη, φούστα μου αρέσει πάρα πολύ. Και τα παπούτσια μου αρέσουν. Τα μόνα δύο πράγματα που ίσως άλλαζα θα είναι η τσάντα, η οποία όχι ότι δεν είναι ταιριαστή, απλά εγώ ίσως να την άλλαζα, και θα κρατούσα ένα από τα δύο αξεσουάρ, γιατί έχεις και στα χέρια και στο λαιμό και στα αυτιά κοκάλινα αξεσουάρ και θα κρατούσα εγώ ένα από τα δύο ή δύο από τα τρία. Αυτό. Okay. Τσάντα τι περίπου, τι... Δεν μου αρέσει που είναι φάκελος, ίσως ήθελα κάτι άλλο. Αυτό, μου κάνει λίγο πιο αυστηρό ο φάκελος. Κάτι το κάνει, ναι, δεν το είδα ότι είχε λουράκι, επειδή το κρατούσε σε... Mm-hmm. Ναι, αυτά. Έβαλες 3 γιατί σου πήγαινε το χέρι να βάλεις 4 ή είναι για 3? Όχι, ήμουν μεταξύ 3 και 4, λέω θα βάλω 3. Πάμε και στην Ιωάννα. Ναι, Ιωάννα. Εγώ 4 ήθελα να βάλω, βλακεία μου, το μετάνιωσα. Είναι πάρα πολύ ωραία τάση σήμερα, είναι η αλήθεια. Εγώ θα άλλαζα μόνο τα σκουλαρίκια, γιατί με το κολλιέ είναι too much. Θα βάζα κάτι πιο μικρό, όχι κάτι ιδιαίτερη μεγάλη αλλαγή. Και την τσάντα θα ήθελα άλλο χρώμα.
Δεν μ' αρέσει καθόλου στο κατεβάζει. Επειδή με τη ζώνη, δηλαδή. Ακόμα και ένα μπανανί, κάτι παστελάκι, κάτι έτσι πιο πινάπ ακόμα, γιατί είναι πολύ πινάπ η εικόνα σου. Και κάτι πιο μικρό. Και σίγουρα λίγο πιο μικρό. Και τα χείλη σου θα τα ήθελα κόκκινα, αλλά ματ. Δεν μ' αρέσει που γλωσσάρει. Αλλά γενικά είσαι πάρα πάρα πολύ ωραία, το είπα κιόλας, και από τις καλύτερες εμφανίσεις σου θεωρώ. Ναι. Γι' αυτό λάθος μου και εμένα έπρεπε να. Αλλά δεν μετά, εντάξει, έχει πάει πολύ καλά. Ζω το όνειρο. Μιλάμε τώρα. Αποθέωση. Ζεις μεγάλες στιγμές πραγματικά, όχι αστεία. Είσαι λίγο σαν την Gwyneth Paltrow στο Talent Mystery Replay, πιστεύεις. Δεν ξέρω, θα το δω. Για πήγαινε. Πηγαίνει.